ότι τα νέα μέτρα που έλαβε την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μεν σε θετική κατεύθυνση για την Ευρώπη, αλλά δεν είναι αρκετά και ιδιαίτερα στην Ελλάδα δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν εξαιτίας του αποπληθωρισμού αλλά και της πολύ άσχημης κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες που δεν μπορούν να παρέχουν εγγύησεις. Ταυτόχρονα του εξηγήσαμε ότι κατά τη δική μας πεποίθηση ο μόνος δρόμος για να βγει συντεταγμένα η Ευρώπη από το οικονομικό αδιέξοδο είναι να υπάρξουν γενναίες πολιτικές αποφάσεις στην κατεύθυνση ενός νέου ευρωπαϊκού New Deal, μιας νέας ευρωπαϊκής συμφωνίας από το συνδυασμό δράσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων υπό την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα έδινε τη δυνατότητα για ένα ισχυρό αναπτυξιακό πακέτο προσανατολισμένο αποκλειστικά σε παραγωγικές επενδύσεις. Τέλος, του επισημάναμε για άλλη μια φορά την πάγια θέση μας ότι χωρίς διαγραφή μεγάλου μέρους του ελληνικού χρέους, του ελληνικού δημόσιου χρέους, ρήτρα ανάπτυξης προκειμένου να υπάρξει πορεία προς τα μπρος με αναπτυξιακή προοπτική, δεν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τη δίνη της οικονομικής κρίσης.